centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τζικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ματζούλη. Τι κάνετε? Καλά. Από Δευτέρα έρχεται μια νέα κατάσταση στην οποία πραγματικά έχουμε ευνηδιαστεί πάρα πολύ και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνουμε και εσείς που διοικείτε ουσιαστικά τον νομό, που εκπροσωπείτε τον νομό, μάλλον από την τηλεόραση το πληροφορηθήκατε. Όχι, όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Για διευκρινίστε το λίγο. Υπήρχε προετοιμασία στην κυβέρνηση εδώ και πολύ καιρό. Ξέραμε, ναι, ενημερώναμε. Λέγαμε ότι μπαίνοντας στο φθινόπωρο, και νομίζω ότι όταν είναι κανείς πλέον στον Οκτώβριο, είναι κανονικά στο φθινόπωρο, μετά την έξαρση του φαινομένου της πανδημίας που είχαμε τους καλοκαιρινούς μήνες, βλέπουμε ότι από αρχές Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος αυξάνονται τα κρούσματα. Συντονίσαμε τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν στα νοσοκομεία της χώρας και ξέραμε ότι θα έρθει η στιγμή με μια επικαιροποίηση της δομής της οργάνωσης των ομάδων των επιστημονικών που παρακολουθούν τα στοιχεία. Ξέραμε ότι θα βγαίνει πλέον κάθε δύο εβδομάδες μια ανακοίνωση που θα αφορά όλη την Ελλάδα. Ναι, αυτό που ρωτάμε είναι αν γνωρίζατε εσείς ότι τη Δευτέρα θα έχουμε αυτό το πράγμα στην Καστοριά. Ναι, γνώριζα ότι με βάση τα στοιχεία που υπήρχαν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπό τον κύριο Χαρδαλιά μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, θα ανακοίνωναν τι θα ίσχυε από Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Ναι, αυτό κύριε Τζικαλάκη, αυτό είναι λίγο δεν διαφορετικό. Δεν περίμενα να είμαστε στην κατηγορία 3, αυτό δεν ήξερα. Αυτό ρωτάμε κύριε Τζικαλάκη. Και ήξερα όμως ότι θα βγει ανακοίνωση, πίστευα ότι θα είμαστε στο 2. Στο 2. Εδώ. Έχει σημασία που μιλάμε με εσάς, διότι είστε και γιατρός. Εμείς δεν είμαστε γιατροί. Αλλά Μάρκο, είναι μαζί μας και ο Μάρκος Πετρόπουλος, κύριε Τζικαλάκη. Καλημέρα, κύριε Τζικαλάκη. Καλημέρα και τον κύριο Πετρόπουλο. Αλλά, ακριβώς, μας διάβασε ο Μάρκος νωρίτερα τις 10 τελευταίες μέρες και δεν ξέρω αν θέλετε να το ακούσετε ξανά. Το τι έχουμε στην Καστοριά από κρούσματα, ναι, που ήταν ελάχιστα. Ξέρω τι έχουμε, ναι, ακριβώς. Χθες, μετά την ανακοίνωση και τα τηλεφωνήματα που δέχτηκα από πολλούς πολίτες και παράγοντες του νομού Καστοριάς, επικοινώνησα και με τον Υπουργό, τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι αυτός, σαν Υπουργός, η δουλειά του είναι η επιστημονική τεκμηρίωση με τις μεθόδους της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας που σε τόσα θετικά, ναι, που οδηγούν στην Ελλάδα, βλέπε ασφαλιστικό σύστημα. Και από την άλλη μεριά μίλησα με τον κύριο Χαρδαλιά, μετέφερα και εγώ τον απλό προβληματισμό, δηλαδή όταν ο πολίτης ακούει ότι προχθές... Όχι, να ακούσουμε λίγο, κύριε Τζικαλάγια, μισό λεπτάκι λίγο, μισό λεπτάκι μόνο, μισό λεπτάκι. Μάρκο, σε παρακαλώ, των τελευταίων 10 ημερών. Λοιπόν, μιλάμε για συνολικά 16 κρούσματα σε 10 μέρες. Με 3, 5, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0 και 6, πολύ χαμηλό φορτίο. Σαν γιατρός λοιπόν, κύριε Τζικαλάγια, αυτά δικαιολογούν να είμαστε στο επίπεδο 3, να κλείνουμε από τις 12 τα μαγαζιά, να φέρνετε μια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία που έχει ήδη ταλαιπωρηθεί από την πρώτη φάση? Καμιά αναστάτωση, οι διαφορές είναι μικρές, θα σας εξηγήσω. Θέλω να πω λοιπόν ότι μου εξήγησε ο κύριος Χαρδαλιάς ότι αυτό που του είπα και εγώ, λένε οι κάτοικοι, είχαμε προχθές 3 κρούσματα στην Καστοριά και στην Κοζάνη είχαν 21. Γιατί να είμαστε στην ίδια κατηγορία? Και με πληροφόρησε ότι η επιστημονική, των ειδικών, η επιστημονική επιτροπή των εμπειρογνωμόνων αξιολογεί 16-17 διαφορετικές παραμέτρους. Αυτό που είπαμε τώρα, τον απόλυτο αριθμό των κρούσματων, είναι μία από τις 16 παραμέτρους. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν όλες τις παραμέτρους, η Καστοριά είναι στην κατηγορία 3, αλλά πού? Στην αρχή. Η κατηγορία 3 έχει πολύ κόσμο μέσα, είναι στην αρχή. Η Αττική είναι πολύ ψηλά, είναι στην κατηγορία 3, είναι ψηλά. Μόνο που τα ίδια μέτρα που ισχύουν στην Αθήνα θα ισχύουν και στην Καστοριά. Είτε είμαστε στην αρχή είτε στο τέλος. Θέλω να σας πω όμως να εξηγήσω, υπάρχουν διαφορές φυσικά, αλλά την πιο χειροπιαστή. Καταρχάς, από τη Δευτέρα λοιπόν μεθαύριο 12 του μηνός,
δεν θα υπάρχει κανένα μέρος στην Ελλάδα κατηγορίας 0, που σημαίνει δεν θα υπάρχει κανένα μέρος που να είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Εκεί που είναι κατηγορία 1, το πιο χαμηλό, θα κλείνουν τα καταστήματα το βράδυ 1 με 5. Εκεί που είναι κατηγορία 2 θα κλείνουν 12.30 με 5. Και εκεί που είμαστε κατηγορία εμείς 3, 12 με 5. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Τζικαλάκια, μας ανακοινώνετε τώρα, μας αποκαλύπτετε ότι θα υπάρξει mini lockdown σε όλη τη χώρα από Δευτέρα. Από Δευτέρα και οι περιοχές που έχουν ένα κατηγορία, που είναι το 40% της Ελλάδας. Ναι, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Θα είναι κλειστά 1 με 5. Αυτό λένε τα μέτρα. Καταλάβατε. Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Πρώτη φορά νομίζω το ακούω. Εμείς, αυτό που καταλάβουμε είναι ότι οι περιοχές που κλείναν τα μαγαζιά στις 12, νομίζω αυτό είπε χθες ο κύριος Πέτσας, ότι θα μεταφερθεί και θα κλείνουν στη μία. Σας λέω λοιπόν ότι τι μου είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, που είναι αυτός που λαμβάνει τα μέτρα. Ο κύριος Πέτσας το ανακοινώνει σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά την απόφαση, την στρατηγική για το τι θα γίνει, την πέραν ο κύριος Χαρδαλιάς, με τον οποίο μίλησε αρκετή ώρα χθες το απόγευμα. Και λέω λοιπόν, δεν θα υπάρχει κανένα μέρος στην Ελλάδα που θα είναι 24 ώρες το 24ωρο. Ακόμα και εκεί που είναι ένα, και ξέρετε, μπορείτε να δείτε το χάρτη. Είναι πολλές περιοχές. Ναι. Εκεί θα κλείνουν στις 1 με 5. Εκεί που είναι κατηγορία 2, όπως είναι η Φλόρνα και τα Γραβενά, θα κλείνουν 12.30 με 5. Εμείς που είμαστε κατηγορία 3, θα κλείσουμε 12 με 5. Από εκεί και πέρα, η κάθε κατηγορία με την άλλη έχει διαφορές στον αριθμό των φυσικών προσώπων, δηλαδή των ανθρώπων, ανά τετραγωνικό μέτρο ή ανά 10 τετραγωνικά. Δηλαδή, αν σε ένα σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη 100 τετραγωνικών, στην κατηγορία 1, παράδειγμα λέω, δεν λέω πραγματικά νούμερα, ναι, μπαίνουν 10 άτομα, στην κατηγορία 2 μπορεί να μπαίνουν 5 άτομα, στην κατηγορία 3 να μένουν 2 άτομα. Εκεί θα είναι η διαφορά. Όπως τα κομμωτήρια, στα γυμναστήρια, σε όλα αυτά. Δηλαδή, θα είναι πιο αραιά ο κόσμος εκεί που είναι πιο ψηλή η κατηγορία, όσο πάμε προς το 3. Και στο 4 είναι εκεί που γίνεται πλήρες lockdown. Μάλιστα. Και ελπίζουμε να μην φτάσει. Και αυτή τη στιγμή ευτυχώς καμιά περιοχή της Ελλάδος δεν είναι. Υπάρχουν όμως και κάποια μέτρα εκεί που τα θεωρούμε λίγο ασαφή. Δηλαδή λέει για χρήση στον εξωτερικό χώρο με μάσκα, χρήση μάσκας, όπου υπάρχει συνωστισμός. Ποιος θα το κρίνει αυτό? Εντάξει. Γιατί υπάρχουν και τα πρόστιμα, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα 150 άρια. Χθες, επειδή από διάφορους που μίλησαν δημόσια ακούστηκαν ατυχείς εκφράσεις, ναι, δεν θέλω να ξανακούσω τη λέξη καραντίνα. Το τι σημαίνει καραντίνα, το είδαμε πολύ καλά στο πετσί μας. Εννοείται αυτό τη λέξη που χρησιμοποίησε η κυρία Τελιγιορίδου? Δεν αναφέρω κανένα, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα. Ο καθένας έχει όνομα και κρίνεται από αυτά που λέει. Λέω λοιπόν να μην ξαναπούν κάποιοι αυτοί που χρησιμοποιούσαν τον όρο καραντίνα ατυχώς τότε και πανικόβαλαν και που δεν υπήρχε και η εμπειρία και η τόση τεχνογνωσία και κεντρικά και έπαιξαν ρόλο στο να έχουμε αυστηρότερες αποφάσεις από ό,τι ίσως θα έπρεπε. Με νοείται για τον κύριο Σαββόπουλο και όλους δεν, εδώ. Δεν εννοώ κανέναν. Η Μεσοποταμία, κύριε Τζικαλάκια, δεν μπήκε σε καραντίνα. Τι ήτανε? Ακριβώς. Επειδή τώρα και κάποιοι χθες κάπου άκουσα και δεν θυμάμαι ποιος ή ποιοι, είπαν πάλι τη λέξη καραντίνα. Δεν είναι αυτό καραντίνα και να ευχηθούμε να μην ξαναγίνει καραντίνα, γιατί είδαμε τι σημαίνει καραντίνα. Είναι mini lockdown. Είναι τεράστια η διαφορά αυτό το mini. Είναι super mini και ενώ εκεί είναι super maxi, κύριε Νασούλη και κύριε Πετρόπουλε, αυτό που έγινε στη Μεσοποταμία και στα άλλα 6 χωριά γύρω. Ναι. Επομένως, όλα αυτά τα μέτρα ή αυτό, οι απόψεις περί τι σημαίνει και είναι υποκειμενική ερμηνεία. Έχουμε δημοκρατία, αλλά έχουμε και τεράστια ατομική ευθύνη ο καθένας μας. Την λέξη καραντίνα τη χρησιμοποιήσει και ο κύριος Μόσκος στην ανταπάντηση που έχει, τη δεύτερη απάντηση. Μην τα μπερδεύουμε τώρα, μην τα μπερδέψουμε λίγο. Γιατί είπατε όποιος ή όποια χρησιμοποιήσει, γι' αυτό ψάχνω να δω ποιος το χρησιμοποιήσει. Δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει ότι παίζει τεράστιο ρόλο πάνω σε αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, η ατομική ευθύνη. Γιατί λένε τα μέτρα τα σίγουρα που έχουμε για τον κορονοϊό που είναι πρώτον οι αποστάσεις. Το ξαναλέω, οι αποστάσεις πρώτα. Δεύτερον, όπου δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις είναι οι μάσκες και μετά
είναι τα μέτρα ατομικής υγιεινής που ούτως ή άλλως τα παίρνουμε πάντα. Είμαστε σε προχωρημένο στάδιο πολιτισμού και δεν τρώμε κάτι. Αν δεν πλύνουμε τα χέρια μας, θα τα σαπουνίσουμε κτλ. Κτλ. Αυτά είναι τα πράγματα, είναι απλά. Και καλώς παίρνονται αυτά τα μέτρα, γιατί θα είναι για το καλό μας. Πήραμε πολύ περισσότερα από όσα, αυτά που έπρεπε το Μάρτιο και τον Απρίλιο και η Ελλάδα πήγε καλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν τώρα καλά κάνει η κυβέρνηση που ακούει τους ειδικούς και ανακοινώνει αυτά τα μέτρα για να μπορέσουμε να περάσουμε όσο γίνεται πιο καλά υγειονομικά αυτό το τεράστιο φαινόμενο που έχουμε, που δεν ξέρουμε με σιγουριά, κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να διατηρήσουμε και την οικονομική δραστηριότητα. Αυτά τα μέτρα που ναι, γιατί τώρα τα μαγαζιά, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τα εστίαση της ξαναψυχής, δέχονται ένα ακόμη πλήγμα εδώ και θα τα φιλοξενήσουμε στην πορεία μας. 12 η ώρα δεν είναι καθόλου, καθόλου νωρίς. Είναι μια χαρά το 12 η ώρα. Και έτσι καλά για 12. Τα παιδιά μας βγαίνουν 11.30. Κακός. Πρέπει να προσαρμοστούν. Αυτό μόνο στην Ελλάδα γινόταν, δεν είναι και... Εντάξει, είναι γι' αυτό είμαστε και έχουμε τις ιδιαιτερότητες. Τα εστιατόρια και οι καφετέριες δεν υπάρχει κανένας λόγος να λειτουργούν μετά τις 12, πουθενά τον κόσμο δεν σε σερβίρουν μετά τις 9 το βράδυ, δεν μπορεί να σερβιριστείς. Κύριε Τζικαλάγια, κύριε Τζικαλάγια, αν είσαι τώρα... στην ηλικία των παιδιών σας, μην μου πείτε ότι γυρνούσατε 12 η ώρα στο σπίτι. Γύριζα, όταν αργούσα μπορεί να γύριζα στις 2, όχι το πρωί πάντως. Το πρωί γύριζα 4-5 φορές το χρόνο. Όχι αυτό που γίνεται. Που γίνεται τώρα κάθε Σαββατοκύριακο, λέτε ότι κακώς τα παιδιά βγαίνουν. Ναι, δηλαδή. Τι, καταδικάζουμε τη διασκέδαση. Όχι, δεν καταδικάζουμε καθόλου την καθένα. Καταδικάζουμε τις κακές συνήθειες που μας έχουν οδηγήσει εκεί που μας οδήγησαν. Μάλιστα. Τι εννοείται, σε σχέση με τον κορονοϊό ή γενικώς. Για όλα. Είναι για ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτό. Πάντως, κύριε Τζικαλάγια, τώρα αλήθεια, από όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά, το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ, νομίζω ότι ο κόσμος πάει να πιει ένα ποτό το Σάββατο το βράδυ, είναι το λιγότερο που ευθύνεται για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια και στη σημερινή κατάσταση της χώρας. Οι ειδικοί επιστήμονες κρίνουν ότι για όλο το χειμώνα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που έχει κατηγορία 1 θα είναι κλειστά μετά τη σημεία, θα πίνουμε το ποτό μας μέχρι τη σημεία. Τι να κάνουμε. Γιατί μετά γίνονται και οι εκτροπές. Μετά το ένα ποτό θα φέρει, όχι το δεύτερο, θα φέρει το τέταρτο. Είναι και το γνωστό μας που λέμε ότι μετά τις 12 θα σκάσει μύτη ο κορονοϊός. Δηλαδή, κύριε Τζικαλάκη, και αυτό είναι λίγο, εντάξει, ξέρω εγώ, λίγο περίεργο. Έχει το νόημα. Εντάξει, καταλαβαίνω το νόημα, αλλά... Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα εισηγούνται οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι στην Επιτροπή των Ειδικών. Ξέρω κάποια περισσότερα πράγματα από εσάς τα υγειονομικά, γιατί είμαι γιατρός, όπως είπατε. Το εξηγήσαμε και το είπαμε πρώτοι εμείς. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κρίνουμε αυτά που αποφασίζουν οι ειδικοί και τα υλοποιεί η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά τα αποδέχομαι και τα υιοθετώ. Ναι. Και προτείνω στους πολίτες να συμμορφώνονται σε αυτά. Για να μην έχουμε χειρότερα. Για να μην έχουμε ξανά αυτά που είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο με την καραντίνα. Η κυρία Τελογιορίδου χθες μας ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον κύριο Χαρδαλιά και ουσιαστικά ότι αυτό που θα συμβεί από Δευτέρα στην Καστοριά είναι για 14 μέρες. Αυτό είναι σωστό. Βεβαίως. Γιατί επειδή ο μέσος όρος επόασης ή μετάδοσης είναι 14 μέρες, κάτι θα είναι. Δεν μπορεί να είναι. Θα πείτε γιατί να μην είναι 13, γιατί να μην είναι 11. Πολλά πράγματα αποφασίζονται συμβατικά. Λέμε με το 14 καλύπτουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των πιθανών μετάδοσης. Επομένως, τα στοιχεία των 14 ημερών που θα τρέξουν από Δευτέρα μέχρι την άλλη εβδομάδα, μέχρι την άλλη Τετάρτη, ναι, θα κρίνουν αν μετά από 14 μέρες αν θα κατεβούμε στην κατηγορία 2. Και πιστεύω ότι θα μπορούμε να κατεβούμε στην κατηγορία 2. Τώρα, δύο εβδομάδες θα αλλάζουμε κατηγορία. Να συμπληρώσουμε. Που κάθε χρόνο πας μία-μία κατηγορία, αλλά κάποιοι θα, άμα δεν συμμορφωθούν, θα πηγαίνουν δύο κατηγορίες μαζί. Είτε θα πηγαίνουν πολύ καλά και θα κατεβαίνουν από την τρίτη στην πρώτη, είτε μπορεί να βρεθεί και στην τέταρτη. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα εμείς. Μάλιστα. Μέσα στα μέτρα και το τι ισχύει επίπεδο 3 αφορούν κάποια πράγματα και το νοσοκομείο. Επειδή είστε και πνευμονολόγος όμως, κύριε Τζικαλάκη, επίπεδο 3 σήμερα η Καστοριά και με το παρελθόν που έχει γύρω από αυτή την ιστορία, πώς θα γίνει, τι πρέπει να γίνει για να έχουμε στο νοσοκομείο της Καστοριάς και ένα πνευμονολόγο? Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που βάζουν πάρα πολύ. Στις δύσκολες μέρες
με προσωπικές μου ενέργειες έξα τον συνάδελφο που ήταν για χρόνια ο πνευμονολόγος στο νοσοκομείο και δικαιωματικά μετατέθηκε στον τόπο καταγωγής του στην Κατερίνη, ήρθε ένα μήνα, αλλά δυστυχώς αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας για τα οποία χειρουργήθηκε. Για τα οποία δεν μπόρεσε να έχει ουσιαστική προσφορά όμως, αυτό ναι. Με ενέργειες που είχαν γίνει, είχα φροντίσει να επιταχυνθούν. Ήρθε πνευμονολόγος καταγόμενη από την Πτολεμαϊδα και ανέλαβε η υπηρεσία, αλλά για δικούς της καθαρά προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους παραιτήθηκε σε τρεις μέρες. Mm. Επομένως, είμαστε σε προσπάθεια αναζήτησης. Ναι, σε προσπάθεια αναζήτησης, αλλά ο Κορνιός δεν περιμένει. Και επαναλαμβάνω, αν όντως τα πράγματα είναι δύσκολα για την Καστοριά, δεν νοείται ένα νοσοκομείο σαν της Καστοριάς να μην έχει ένα πνευμονολόγο. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν αποφασίζει ένας να έρθει εύκολο στην Καστοριά. Είναι απλά τα πράγματα. Όπως και από άλλες ειδικότητες. Και αυτό αφορά πιο πολύ το νοσοκομείο. Δεν έχουμε και από για αναισθησιολόγους που πολύ μεγάλη προσπάθεια εξασφαλίσαμε να είναι ικανοποιητική κατάσταση ή πρόσφατα εξασφαλίσαμε να υπάρχει και τέταρτος χειρουργός στο νοσοκομείο, γιατί μια κλινική οργανωμένη όπως είναι παραδείγματος χάρη η χειρουργική ή η παθολογική δεν μπορεί να δεν έχει τουλάχιστον τέσσερις ειδικούς να εισημερεύει 30 μέρες το 24ωρο, ή που ήρθε και ένας επιπλέον γιατρός, ειδικότητας ορθοπαιδικού, επικουρικός για το τμήμα των επιγόντων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στην ειδικότητα της πνευμονολογίας υπάρχει δυστοκία. Μάλιστα. Πριν σας αφήσουμε, έρχονται και μηνύματα, κύριε Τσικαλάκη, ειδικά από ανθρώπους και της δικής μας ηλικίας που έζησαν και τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα υπήρχε, λέει, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Και άλλος φίλος εδώ, ειδικά στα χρόνια του Πασόκ, λέει άλλο μήνυμα εδώ. Δηλαδή, πάντα υπήρχε αυτό. Δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας. Φαίνεται ότι αυτό τσίγκλησε αρκετούς που είπατε. Ναι, και απασχολώντας χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό είχε, ναι, σωστά το λέει και ο Μαρκός, κύριε Τσικαλάκη. Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα να απασχολούνται και άνθρωποι. Ήταν θέσεις εργασίας το ξενύχτη. Έχει θέσεις εργασίας το ξενύχτη. Δεν είναι απλά ξενυχτή. Η κοινωνία θα αποφασίσει αν θα το επαναφέρει. Τώρα, για λόγους καθαρά υγειονομικούς, πρέπει να υπάρχει αυτός ο περιορισμός, να μην υπάρχει το ξενύχτη όπως το πρωί. Και μια και είπατε για Πασό και τέτοια, να θυμίσουμε. Όχι, το λέει το μήνυμα. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη του Πασόκου, ο κ. Παπαθεμελής, είχε επιχειρήσει, είχε επιχειρήσει να κλείνουν τα και κέντρα. Και τον έφαγε η Μαρμάγκα. Τον έφαγε ο Αίγνης. Και αυτός ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Τότε του Πασόκ κυριαρχούσαν απόψεις του Γιαννόπουλου και όχι απόψεις του Παπαθεμελή. Τώρα ποιες προτιμάει ο καθένας είναι δικιά του επιλογή. Σε μία χώρα όμως, κύριε Τζικαλάκη. Σε μια χώρα που στηρίζεται και στον τουρισμό, διότι παραγωγή δεν έχουμε, βιομηχανία δεν έχουμε, το να κλείνουν τα μαγαζιά στις 12 και στη 1 η ώρα είναι αστείο όταν θέλεις να βγάλεις. Μα δεν είπαμε εμείς να κλείνουν ΑΕΠ από τον τουρισμό. Όταν δεν θα υπάρχει πρόβλημα υγειονομικό, θα ξαναλειτουργούν 24 ώρες. Εννοείται. Απλώς είπα ότι δεν χάλασε ο κόσμος που θα γίνεται αυτό για ένα διάστημα μέχρι να λήξει η επιδημία. Αυτό είπα. Και ο Δημήτρης με χιούμορ μας λέει ότι με 293 και φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου με 293 κρούσματα εγώ θα σας είχα βγάλει όλους σύνταξη. Λοιπόν, κύριε Τσικαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.